Κύριε Βουρεξάκη, και εσείς ζητήσατε να παρέμβετε και ζητήσατε να παρέμβετε για το θέμα των βασιλιών. Κύριε Παπαδάκη, ο οποίος σας ακούει κιόλας ο κύριος Παπαδάκης και θα μπορεί και να παρέμβει. Αλλά πρώτα θα ακούσουμε εσάς. Εγώ προσωπικά πια θα τον έχω δει όταν είχαν έρθει κάτι στο βασιλιών πριν ένα χρόνο περίπου στη ΔΕΙΑΗ. Εκεί είχαμε κάνει μια συμφωνία, είχαμε πει. Ο κ. Παπαδάκης ήθελε να κάνει μια οριζόντια περικοπή για όλους τους λογαριασμούς της βασιλείας που κακώς μένε. Εμείς είπαμε θα εξετάσουν ποιοι λογαριασμοί ήταν υψηλοί. Πράγματι περίπου 150 λογαριασμοί διορθωθήκανε, γιατί είναι και δίκαιο να διορθωθούν οι λογαριασμοί οι οποίοι είχαν το πρόβλημα. Καταλάβατε, άλλα είδε η ΑΗ, όπως κατηγορήσε το Δήμαρχο. Δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχει το Δήμαρχος. Καρχάς να μου πει ένας, ο κ. Παπαδάκης, ένας να έρθει στη ΔΕΙΑΗ από τους κατοίκους βασιών που έχει πληρώσει πολλά λεφτά. Κανείς δεν έχει έρθει. Ναι, πράγματι το πρόβλημα παραμένει. Αυτό είναι αλήθεια, ότι οι λογαριασμοί ακόμα βγαίνουν γιατί προφανώς υπάρχει το πρόβλημα. Αλλά να σας εξηγήσω ότι εμείς έχουμε αποφασίσει από τον Δεκέμβριο, αλλά έχει καθυστερήσει η εργολαβία. Ως γνωστόν, μέσω του εμβληματικού έργου που πήραμε, έχουν πάρει 20.000 νέα υδρόμετρα ψηφιακά. Είχαμε πει και έχουμε συμφωνήσει με την εταιρεία, με τον εργοδότη, αυτό που πήρε το έργο, τον εργολάβο, να μπορέσει να βάλει τα υδρόμετρα αυτά πρώτα απ' όλα στις βασιλιές, Άγιο Βλάση, αυτές που είναι δύσκολες περιοχές, διότι έχουν πολλά υψομετρικά, ούτως ώστε να σταματήσουν πλέον αυτοί οι λογαριασμοί που έρχονται. Δυστυχώς, ο εργολάβος για κάποιους λόγους, τον έχουμε καλέσει αυτή τη εβδομάδα να έρθει, έχει καθυστερήσει, αλλά όχι ότι δεν κάνουμε και τίποτα. Όλους έχουμε δει, εκατοντάδες έχουμε δει ανθρώπους από τις βασιλιές, έχουμε διορθώσει πάρα πολλούς λογαριασμούς και κανείς δεν θα πληρώσει παραπάνω. Παραπάνω από τι, γιατί μαζί με τον κύριο Παπαδάκη ακούγατε και την ανάλυση που έκανε με τον λογαριασμό που είχε μπροστά του το δικό του τον προσωπικό, επίσης και ο κύριος Ζέρβας. Δεν θα πληρώσει παραπάνω ποιος, εκείνος ο οποίος... Από το μέσο όρο που ήταν οι λογαριασμοί τον προηγούμενο χρόνο. Δηλαδή τι εννοείτε, γιατί λογαριασμούς, για νορμάλ πριν μπουν τα υδρόμετρα αυτά τα οποία παρουσιάζουν πρόβλημα με τον αέρα. Αυτό πρόβλημα περίπου ένα χρόνο έχουμε. Έχουμε αυτό το πρόβλημα, οπότε έχουμε πει θα βγούμε σε όλους τα τελευταία 2-3 χρονών πόσο είναι λογαριασμός. Έτσι το κάναμε, σε όλους το κάναμε. Τώρα πράγματι, εκεί που έχουν δίκιο οι άνθρωποι ότι στέλνουν κάποιους λογαριασμούς, έχουν πει να μην στέλνουν. Που παραμένουν αυξημένοι, να τους ελέγχουν και μετά να τους στέλνουμε. Εκεί υπάρχει, δεν έχουμε δυστυχώς, δεν έχουμε στη ΔΕΙΑΗ πολύ προσωπικό για να μπορούν να κάνουν αυτές τις δουλειές. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό που θέλετε να μου πείτε, κύριε Βουρεξάκη, δεν θα πληρώσει κανένας ούτε τα 700. Δεν... Μισό λεπτό. Για να το καταλάβουμε και να το διευκρινίσουμε. Λέτε, δεν θα πληρώσει κανένας ούτε τα 700, ούτε τα 500, ούτε τα 400, ούτε τα 7.000, ούτε τα 1.700, εφόσον του έχει πάει ένας τέτοιος λογαριασμός και τους το λέμε επίσημα ως ΔΕΙΑΗ. Αυτό τους λέτε? Ακριβώς, δεν θα πληρώσει 7.000. Είναι δυνατόν ένα ζευγάρι 1.700 ευρώ? Αν είναι 400 ευρώ, πάμε και κάνουμε ένα έλεγχο και δούμε ότι κάποιος κύριος εκεί πέρα έχει ένα μεγάλο χώρο απ' έξω, ένα μεγάλο κήπο. Έχει μεγάλη κατανάλωση. 400 ευρώ είναι κάτι το οποίο για μεγάλα σπίτια είναι φυσιολογικό. Αλλά δεν μπορούμε σε καμιά περίπτωση για κάποιους ανθρώπους οικειωμένους που έχουν ένα μικρό σπίτι να τους πληρώσουν, να τους απαιτήσουν 1.700 ή 1.000 ευρώ. Ωραία. Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι εσείς κάνετε το δικό σας τον έλεγχο και σε περίπτωση που κάποιος ενδεχόμενα χρησιμοποιεί νερό της ίδρευσης για την πισίνα του, ότι είναι άλλη κατανάλωση, εάν χρησιμοποιεί νερό της ίδρευσης για να ποτίζει το χωράφι του με καθημερινή και μεγάλη κατανάλωση, ότι ναι μεν μπορεί να δικαιολογηθεί αυτός ο μεγάλος λογαριασμός, αλλά εσείς το εξετάζετε και αν είναι 5, 10, 20 αυτοί οι λογαριασμοί, ότι δεν θα πάνε στους υπολείπους. Άρα οι υπόλοιποι να μην φοβούνται επειδή δεν έχουν πληρώσει μέχρι στιγμής. Δεκάδες ανθρώπους έχω δει από τη βασιλεία. Να μην φοβούνται. Ευτυχώς το σύστημα ακόμα δεν έχει φτιαχτεί και ο εργολάβος μας καθυστερεί. Αλλά να ξέρουν οι κάτοικοι. Μ' ακούτε? Σας ακούω προσεκτικά, βέβαια. Αφού μιλάμε, σας ακούω. Γιατί εγώ κάνω διακοπή. Ναι, εντάξει, παρακαλώ, το καταλαβαίνω. Ναι, ναι.
Εμείς θα κάνουμε με την πρώτη ευκαιρία το πρώτο έργο που θα γίνει με την αλλαγή των ψηφιακών υδρομέτρων θα γίνει στη Βασιλεία. Το έχουμε αποφασίσει. Μάλιστα. Νομίζω 300 υδρόμετρα, μου έχω πει 400, ούτω ώστε να σταματήσει πλέον αυτό το θέμα. Αυτή είναι με υπερήγουσα υδρόμετρα, οπότε δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Δεν μου λέτε, κύριε Πρόεδρε. Έρχονται κάποιοι μεγάλοι λογαριασμοί, μην του λάβουν υπόψη του οι άνθρωποι. Δεν είναι τώρα υπερβολές και αυτό το θέμα. Θα πάμε στο εισαγγελέα, θα πάμε εδώ, θα πάμε εκεί. Μα πρέπει επιτέλους η ΔΕΙΑ είναι υπέρ των δημοτών είναι. Έγινε ο κύριος Παπαδάκης, έχει κινήσει γη και ουρανό, που με κατηγορεί εμένα, γράφει στη συνέχεια στη Νέα Κρήτη, κατηγορεί τον Δήμαρχο, γράφει γιατί δεν κάναμε αυτό που ήθελα. Το ρεπορτάζ, κύριε Βουρεξάκη, μισό λεπτό. Το ρεπορτάζ δεν είναι κατηγορία. Από τη στιγμή. Μα από τη στιγμή. Γίνεται, μα περιμένετε, γίνεται, ένα λεπτό. Γιατί από δεν ήθελε να κάνουμε μια οριζόντια περιοχή. Από τη στιγμή που δεν αποδίνονται οι υποσχέσεις, αλλά οι διευκρινήσεις δεν είναι αυτές. Δεν πλήρωσε κανένα. Να έρθει να μου πει ένα. Να έρθει ένα ο από τη στιγμή που οι λογαριασμούς μικρούς, να πει ότι πλήρωσε. Μα να έρθει, κύριε. Για μισό λεπτό. Η καταγραφή. Η μέτρηση, Χριστόφορε, θα μου δώσεις ένα λεπτό για να το καταλάβω λίγο παραπάνω τώρα με τον κύριο Βουρεξάκη και αμέσως σου δίνω το λόγο. Δεν θα τον στερήσω. Λένε οι άνθρωποι, κάθε 6 μήνες έρχεται ο λογαριασμός του νερού. Μπορεί να είναι από τα 700, τα 1000 ή οτιδήποτε άλλο ή ό,τι παρουσιάζει. Όποιο πρόβλημα παρουσιάζει. Ανατρισμίνεται το λογαριασμός. Οι άνθρωποι μιλάνε για κάθε 6 μήνες. Κάθε 3 μήνες έχει το λογαριασμός. Κάθε 6 μήνες γίνεται ο καθαριστικός είναι. 2 καθαριστικοί και άλλοι 2 είναι έναντι. Μάλιστα. Πάντα οι έναντι. Ναι. Είναι μικρή. Είναι μικρή κατανάλωση. Δεν είναι μικρή. Όχι, δεν είναι μικρή. Γιατί ο έναντι παίρνει το μέσο όρο των προηγούμενων λογαριασμών. Αν κάποιο λογαριασμό ήταν υψηλό στον προηγούμενο, ένα θα έρθει πάλι υψηλό. Ανεξάρτητα αν έχει διορθωθεί. Αυτοί οι έναντι δεν πληρώνονται. Είναι κάποια πράγματα, εγώ τα έχω ξαναπεί, ίσως τα έχουν καταλάβει οι ανθρώποι. Ωραία, δεν το καταλάβανε λοιπόν, εγώ θα πάω σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Τους λέτε λοιπόν και τους διευκρινίζετε, δεν υπάρχει περίπτωση να πληρώσετε αυτά τα χρήματα, δεν βεβαιώνονται να φανταστώ τα χρήματα αυτά επειδή περνάει ο χρόνος σε δημόσια υπηρεσία, κύριε Βουρεξάκη, έτσι δεν είναι? Εννοεί. Ωραία, αυτό για να το διευκρινίσω και εγώ από τη δική μου την πλευρά. Δεν πληρώνεται λοιπόν και από τη στιγμή που δεν πληρώνεται αυτό το οποίο θα σας έρθει ενδεχόμενα στη συνέχεια ως λογαριασμός, αφού έχει ξεκαθαρίσει όλο το παζλ, θα είναι στα λογικά πλαίσια των 20, των 30, των 40 ευρώ ως λογαριασμός, είναι κάτι που θέλετε να πείτε? Δεν είναι, να έχει 150 ευρώ, κατάλαβα, τα μέσα μεγάλο σπίτι είναι... Λογικό να είσαι λογαριασμό 2 κατοστάρικα ή 150 ευρώ. Ναι. Καταλάβατε. Μάλιστα. Λοιπόν, Χριστόφορε, ορίστε. Εγώ θέλω να καλημερίσω τον κύριο Βουρεξάκη καταρχάς. Καλή χρονιά του εύχομαι. Ευχαριστώ. Καλά. Ουσιαστικά από αυτά που είπε και ο πρόεδρος ΔΕΙΑΗ επιβεβαιώνει τα στοιχεία του ρεπορτάζ σε ό,τι αφορά το πρόβλημα και μάλιστα και νομίζω ότι θα πρέπει να μας χαροποιεί και το γεγονός ότι ο ίδιος ας πούμε δίνει έμφαση στην επίλυση του προβλήματος. Είναι δυνατόν να μην είναι εδώ σε έφτασε οι άνθρωποι να ταλαιπωρούνται έτσι? Εγώ δεν διαφωνώ ότι οι άνθρωποι να ταλαιπωρούνται εκεί, όπως είπατε και ψυχολογικά, άμα σου έρθει ένα λογαριασμό 2.000, είστε πιάνει κάτι. Δεν λέω εγώ ότι έχουν άδικο οι άνθρωποι. Αλλά έχει πληρώσει κανένα 2.000. Από αυτό όμως κάτι. Κάποιοι φτωχού, δηλαδή κάποιοι το μέσο άνθρωπο. Γιατί κάποιοι που έχουν την πισίνα του ή έχουν 2-3 στρέμματα να ποτίσουν τα λουλούδια. Δεν συζητάμε για αυτού του ανθρώπου, εντάξει, δεν συζητάμε για αυτού, αλλά. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι έρχονται σε εσάς κάποιοι άνθρωποι, κουβεντιάζουν μαζί σας, αποδέχεστε ότι έχουν δίκιο κτλ. Κάνουν ένσταση και μετά οι υπηρεσίες σας τους απαντούν ότι τελικά τα ποσά είναι ακριβώς όπως σας βεβαιώσαμε. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός? Θέλω να πω εσείς... προσωπικά με βρει ποιος είναι αυτός. Προσωπικά. Δεν λέμε για ένα λογαριασμό, γιατί να σας πω κάτι. Μου ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα ένας κύριος, ο οποίος έχει 5-6 άτομα στο σπίτι του και είχε ένα λογαριασμό 120 ευρώ. Αυτή είναι και καλοκαιρινή λογαριασμή, τώρα που βγαίνουν είναι της περίοδου. 120 ευρώ. 120 ευρώ τώρα δεν είναι μεγάλος λογαριασμός. Αν υπολογίσουμε περίπου τα 120 ευρώ το εξάμεινο, συζητάμε περίπου μισό ευρώ και κάτι παραπάνω τη μέρα. Είναι λογικό για 6 άτομα το καλοκαίρι να έχουν την κατανάλωση. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι. Δεν μπορώ να το διορθώσω το λογαριασμό αυτό. Δεν μιλάμε αλλά για ένα λογαριασμό που είναι 300 ευρώ. Δεν μιλάμε για 300 ευρώ. Κύριε Παπαδάκη, τώρα
Εντάξει, ο Δήμαρχος, λέτε, αφάλτε, εντάξει, ο Βουρεξάκης, ο Βουρεξάκης, δεν σας αρέσει. Όχι, εντάξει, εσείς θα σου πω. Δεν υπάρχει τίποτα. Μισό, μισό, μισό. Ο Δήμαρχος που είναι νομικός και ο Δήμαρχος... Μισό, μισό, κύριε Βουρεξάκη, αυτό το σταματάμε εδώ, αυτό το σταματάμε εδώ. Δεν είναι προσωπικό θέμα κανενός από εμάς με εσάς. Εμένα να με βάλει, δεν ξέρω. Όχι, όχι, είναι θέμα πολιτικής. Σας παρακαλώ πολύ, είναι θέμα πολιτικής. Είναι θέμα λάθους. Είναι γραμμένα αυτά. Προσέξτε. Κύριε Λουγεράκη, είναι γραμμένα αυτά. Μα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μισό λεπτό. Από τη στιγμή που είδατε, κάνατε εσείς το βήμα. Πήρατε εσείς τηλέφωνο. Είπατε θέλουμε να παρέμβουμε. Είδατε ότι άμεσα υπήρξε η δική σας συμφωνή στον αέρα και ακούγεστε σε αυτά τα οποία λέτε. Κρατάω αυτά τα οποία λέτε και δεσμεύεστε. Το ρεπορτάζ είναι ρεπορτάζ και εκεί θα το κλείσω το θέμα. Δεν το αμφισβητώ. Μια ερώτηση να κάνω. Δεν θα πληρώσουν, λέτε, οι άνθρωποι εκτός από εκείνους που πραγματικά. Αυτοί που είπατε κάποιοι πώς είναι, να έρθουν να με βρούνε όποτε θέλουν σε εμένα προσωπικά να μου πούνε. Να, τόσο ήταν και διορθώθηκε. Έχω ένα σπίτι, α πούμε, 100 τετραγωνικά και μου είναι ο λογαριασμό 1700. Ναι. Μα είπατε ότι θα το δείτε. Μα είπατε. Μα συγγνώμη, 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 συγγνώμη. Θα πρέπει να έρθω προσωπικά εκεί για να το κάνω αυτό, αφού λέτε ότι εκτός από συγκεκριμένες καταναλώσεις που ξέρω ότι κάποιος μπορεί να ποτίζει τρία στρέμματα ή να βάζει νερό στην πισίνα του το καλοκαίρι. Μα με συγχωρείτε. Κάνουμε έλεγχο. Κάνουμε. Ωραία. Από τη στιγμή που κάνετε έλεγχο και τώρα που θα αλλάξετε τα ρολόγια όπως λέτε. Δεν ξέρουμε από 400-500 υδρόμετρα πόσα είναι να ξέρουμε ποιος είναι ο καθένας. Μα. Ή τηλέφωνο. Ας πάρουν να δώσω και ένα τηλέφωνο. Να δώσω ένα τηλέφωνο να το ακούσουν όλοι. 2-81-05-29-351 είναι η γραμματέα μου. Όπου ποιος είναι να δίνει το λογαριασμό του, το ελέγχο προσωπικά. Να πω και ένα άλλο να πω, άμα δεν μπορούν οι άνθρωποι. Μισό, ναι, 2-8-10. 5-29-351 είναι η κυρία Σκοτεινή, είναι γραμματέα μου. Όποιος έχει το πρόβλημα να δίνει τον κωδικό πελάτη που είναι πάνω αριστερά, να τον λέω προσωπικά και να τον πω τηλέφωνο πίσω. Μάλιστα, ωραία. Τι άλλο να κάνω. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Βουρεξάκη. Μέχρι να διορθωθεί αυτό το πρόβλημα του αέρα, τέλος πάντων, προφανώς πρέπει να γίνουν κάποια σημαντικά έργα στην περιοχή, έτσι. Ο κόσμος που έχει υπέρβει τον λογαριασμό, σε πάση περιπτώσει, μπορεί να βάζει κάποια χρήματα έναντι, ας πούμε, περιμένοντας να γίνει, ας πούμε, η τακτοποίηση του ζητήματος. Γιατί αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πρόβλημα εδώ πέρα. Μα έναντι, πού να βάλει έναντι σε ένα λογαριασμό που δεν έχει τέτοια κατανάλωση? Μάλλον θα πρέπει να περιμένει, κύριε Βουρεξάκη και Χριστόφωνα. Περίπου να σας πω και Δουλειαράκη, ότι περίπου ο λογαριασμός, η ΔΕΙΑΗ. Το πάγιο, θα το πω έτσι. Βασικά, ο ελάχιστος λογαριασμός είναι περίπου 65-70 ευρώ το εξάμηνο. Οπότε ο καθένας μπορεί να βάλει, αν νομίζει το εξάμηνο να βάζει 70-100 ευρώ, ξέρω αυτό μετά γίνεται συμπληθυσμός, δεν είναι τίποτα, καταλάβατε. Όταν διορθωθούν όλα αυτά, μετά βγαίνουν με το. Άμα πληρώσει παραπάνω, εκπίπτονται από ποσά. Μόνο λοιπόν το πάγιο πληρώνουν τα 60-70 ευρώ ανά εξάμηνο, μέχρι να γίνει η εκαθάριση, να μπουν και τα νέα υδρόμετρα, γιατί ο εργολάβος περιμένει να ξεκινήσει. Έχουμε το μεγάλο, των 150 χιλιόμετρων, που έχουμε 20.000 νέα υδρόμετρα στη σημεία ελέγχου. Αυτό έπρεπε να έχει αρχίσει να πάει στο Φλεβάρι εσύ στο έργο. Έχουμε κάνει περίπου 30 χιλιόμετρα στο Ηράκλειο. Τεράστια έργα δίνω στο Ηράκλειο. Τεράστια έργα. Το μεγαλύτερο έργο η ίδρυση που έγινε στην ιστορία του Ηρακλείου. Λοιπόν. 260 χιλιόμετρα. Γίνονται προβλήματα. Έχουμε προβλήματα. Γίνονται λάθη όπως πέρυσι στο Μασταμπά τον Οκτώβρη που σε μια μεταφορά δικτύου από το παλιό στο καινούριο είχαμε 6-7 μέρες πρόβλημα. Γίνονται λάθη. Αλλά και ο κόσμος να καταλάβει. Με αυτό το έργο. Πάρα πολλά το ζητούμενο είναι, μιλάμε αυτή την ώρα, μιλάμε για τις βασιλιές. Το ό,τι είχε γίνει για τη Θέρισο και λοιπά ήταν το πρώτο στο οποίο κάναμε αναφορά, λέγοντας ότι πάτε και σε έκπτωση στους λογαριασμούς για να πείτε ένα συγγνώμη με τον τρόπο σας στους ανθρώπους οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν και δεν είχαν νερό επί μέρες. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία θα πρέπει να ειδωθούν. Μόνο τα πάγια 60-70 για το εξάμηνο μέχρι να έρθει ο τελικός συμψηφισμός, λέει ο κύριος Βουρεξάκης. Καταλήγουμε σε αυτό, κύριε πρόεδρε της ΔΕΙΑΗ. Ναι, απρόδομενα. Αυτοί που έχουν το πρόβλημα του μεγάλου λογαριασμού, σου αυτοί κάποιοι λογαριασμοί, να πάρω στο τηλέφωνο που έδωσα να μου πούνε να του ελέγξω ένα-ένα. Ωραία. Ωραία. Κρατάμε αυτά τα οποία. Δεν κάνουμε οριζόντια. Οριζόντια μείωση δεν κάνουμε. Αυτό είναι δεδομένο.
Κοιτάξτε, θα ήταν και άδικο, θα συμφωνήσω μαζί σας, εάν εγώ έχω πισίνα και η Κατερίνα, η συνάδελφός μου που είναι εδώ, δεν έχει πισίνα, να πληρώνουμε τον ίδιο λογαριασμό και να επιβαρύνεται εκείνη τα δικά μου. Αλλά θα τα δείτε όλα αυτά. Κρατάω αυτή σας την παρέμβαση και αυτές σας τις δεσμεύσεις. Αυτό, κύριε Βουρεξάκη, και σας ευχαριστώ για την παρέμβαση και για τις διευκρινήσεις. Καλή σας ημέρα. Μια αγορά, να ξέρετε, ο κόσμος που προσπαθούν πάρα πολύ, με λίγο κόσμο γίνεται αγορά, γίνονται λάθη. Δεν λέω ότι γίνονται λάθη, αλλά πρέπει να είμαστε λίγο πιο... Τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει, κύριε Βουρεξάκη, αυτό. Πιστεύει... Όχι, τον ενδιαφέρει, γιατί, κύριε... Το αν έχετε λίγο κόσμο, σου λέει, είναι δουλειά της διοίκησης. Με αυτή την έννοια το λέω. Με αυτή την έννοια το λέω και τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Καλά να είστε. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα και εγώ, κύριε Πρόεδρε. Την προηγούμενη εβδομάδα, σε μια ιστορική, λέγανε τότε, απόφαση, ήταν η πρώτη απόφαση από την πλευρά της ΔΕΙΑΗ, είπαν ότι θα κάνανε μια έκπτωση 20% στον τρέχοντα λογαριασμό ή στον επόμενο λογαριασμό κατοίκων εκεί στην περιοχή Μασταμπάθ, Ερήσου Ακαδημίας, αν θυμάμαι καλά, που για 8 μέρες δεν είχαν τους προηγούμενους μήνες νερό. Αναρωτήθηκα και ρώτησα για αυτό και έτσι μπήκα στον πειρασμό. Είδατε, δεν σε αφήνει να ησυχάσεις και να γιάσεις αυτός ο πειρασμός, και μπήκα στην διαδικασία να ρωτήσω και τον Χριστόφορο τον Παπαδάκη, αλλά να ρωτήσω και κατοίκους από την περιοχή των Βασιλιών, αν για αυτούς με τα ρολόγια του αέρα που γράφουν αέρα και έρχονται κάτι τρελοί λογαριασμοί στο νερό τους, αν για αυτούς θα υπάρξει τέλος πάντων κάποια ευμενής θετική ρύθμιση ώστε να ανασάνουν από αυτή την ταλαιπωρία. Γιατί δεν είναι μόνο η ταλαιπωρία από τη μία, είναι και η φθορά, η ψυχολογική φθορά και η αγωνία από την άλλη. Χριστόφορη, να σε καλημερίσω. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Αγγέλα. Καλημέρα στο ακροατές μας. Και καλά. Να καλημερίσω επίσης από τις Βασιλιές τον κύριο Βαγγέλη Ζέρβα. Καλημέρα και σε εσάς από τον 984. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, κυρία Δηλουγεράκη. Να ξεκινήσω από το Χριστόφορο. Χριστόφορε, ερώτησα, για σας υπάρχει κάτι τέλος πάντων που να σας βοηθάει να ξεχάσετε όλη αυτή την ταλαιπωρία, αν έχει λυθεί αυτή η ταλαιπωρία? Φτιάχτηκαν τα ρολόγια, δεν γράφουν πια αέρα, τι γίνεται? Πολλά λόγια του αέρα και λίγες πράξεις, θα έλεγα εγώ, Αγγέλα. Δεδομένου ότι τους κατοίκους εκείνους που πράγματι οι οποίοι είχαν κάνει κάποιες, είχαν υποβάλει ένσταση στη ΔΕΙΑΗ και ξεπερνούσαν οι λογαριασμοί τους τα 1.000 ευρώ. Έγινε μια διαγραφή πριν από λίγους μήνες, έγινε κάποια διαγραφή από τα 1.000 ευρώ και πάνω δηλαδή, ενώ από τα 1.000 ευρώ και κάτω δεν έγινε καμία διαγραφή σε κανένα λογαριασμό. Συγγνώμη, όμως, γιατί ξέρανε ότι πάνω από τα 1.000 ευρώ ήταν μια λαθασμένη, ας πούμε, καταγραφή, καταχώρηση, και κάτω από τα 1.000 ευρώ μπορούσαν στα 999 να δικαιολογήσουν τέτοιο αυξημένο λογαριασμό? Αυτό θέλεις να μου πεις? Από τις πληροφορίες που έχουμε μαζέψει, που έχουμε συγκεντρώσει εδώ από τους κατοίκους της περιοχής, έχει φανεί αυτό το. Δηλαδή υπάρχει αυτή η διαπίστωση. Τώρα ποιο είναι το σκεπτικό, ας πούμε, δεν μπορεί κανείς να το γνωρίζει. Το σίγουρο πάντως είναι ότι και στους κατοίκους εκείνους των Βασιλιών που είχαν πάνω από τα 1.000 ευρώ και τους έσβησαν τα ποσά και τους έκαναν αυτή τη ρύθμιση, τα επόμενα πάλι ποσά που ήρθαν, δηλαδή τα νέα ποσά που ήρθαν, ήταν εξίσου φουσκωμένα. Είναι αυτό που είχαν πει από την αρχή κάτοικοι, ότι ακόμα και αν μας μηδενίσετε αυτούς τους λογαριασμούς, αν δεν φτιαχτεί εδώ, αν δεν αποκατασταθεί το πρόβλημα που έχει να κάνει με τον αέρα που περνάει τα δίχτυα των Βασιλιών, το πρόβλημα θα το βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας. Και συνέχεια τα ρολόγια θα γράφουν αέρα. Αυτό το είχαν πει λοιπόν οι κάτοικοι, είχαν λάβει διαβεβαιώσεις. Υπενθυμίζουμε ότι τα πάντα είναι καταγεγραμμένα σε δημοσιεύματα, στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, στην Κρήτη TV, δηλώσεις του Προέδρου της ΔΕΙΑΗ, διαβεβαιώσεις, υποσχέσεις. Δεν θα ληφθούν υπόψη τα ποσά αυτά. Κάντε έσταση, θα τα φτιάξουμε. Αυτή η ιστορία, Αγγέλα, κρατάει τώρα από το Μάιο του 2021 ουσιαστικά. Τότε που τοποθέτησαν τα νέα υδρόμετρα σε πολλά σπίτια στις Βασιλιές, εν αγνία όμως των κατοίκων, τα υδρόμετρα αυτά, κατά δήλωση του ίδιου του Προέδρου της ΔΕΙΑΗ, του κ. Βουρεξάκη, η οποία είναι καταγεγραμμένη, ξαναλέω, και στην εφημερίδα μας και σε δελτία ειδήσεων της Κρήτη TV, σε ρεπορτάζ δηλωτικά, κατά δήλωση λοιπόν του κ. Βουρεξάκη, επειδή είναι ογκομετρικά αυτά τα νέα υδρόμετρα, είναι ακόμα χειρότερα σε σχέση με τα προηγούμενα και γράφουν ακόμα περισσότερο αέρα.
Σε περιοχές λοιπόν των βασιλιών, σε οδούς, όπου είναι γνωστό το πρόβλημα εδώ και χρόνια, ότι υπάρχει αέρας πολύ δυνατό, ότι περνάει συνέχεια αέρα μέσα από τα δίχτυα, διότι έχει συχνές διακοπές εδώ, υδροδότηση, υπάρχει συχνές διακοπές στην υδροδότηση, με συνέπεια να δημιουργούνται αυτά τα κενά αέρος, σε αυτές λοιπόν τις οδούς, το πρόβλημα έγινε ακόμα μεγαλύτερο. Υπήρξε κινητοποίηση των κατοίκων, έφτιαξαν επιτροπή οι κάτοικοι το Μάιο του 2021, όταν το 2022, συγγνώμη, όταν ήρθαν οι πρώτοι φουσκωμένοι λογαριασμοί, δόθηκαν αυτές τις διαβεβαιώσεις, έκαναν οι άνθρωποι ενστάσεις. Ένα μήνα λοιπόν μετά ήρθαν τα νέα ποσά, υποτίθεται, στους ανθρώπους που είχαν κάνει τις ενστάσεις, και ήταν ακόμα πιο αυξημένα, διότι δεν είχαν ληφθεί υπόψη αυτές οι ενστάσεις. Είχαμε τότε νέες διαμαρτυρίες, βγήκε ανακοίνωση από το Δήμο Ηρακλείου. Είναι λάθος, λέει, οι λογαριασμοί αυτοί, μην τους λάβετε υπόψη σας. Τότε έγιναν κάποιες διαγραφές. Άρα να μην πάτε και να πληρώσετε, θέλουν να πούνε δηλαδή. Ναι, από αυτά που είναι επίσης. Μάλιστα. Φουσκωμένα. Μάλιστα. Κύριε Ζερβά, όλο αυτό το οποίο καταγράφεται, περιγράφεται, δεν βρέθηκε ποτέ δηλαδή λύση, και μας λέει ο συνάδελφός μου, ο Χριστόφορος ο Παπαδάκης, εσείς συνεχίζετε να πηγαίνετε, δεν ξέρω αν είσαστε πάνω από τα 1000 ευρώ, κάτω από τα 1000 ευρώ, να πληρώνετε λογαριασμό με τέτοιους ενδεχόμενα, με τέτοιες τιμές που ίσως δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από κανέναν. Σωστά. Εγώ είμαι στην περίπτωση των κάτω των 1000 ευρώ. 705 ο πρώτος λογαριασμός. Ο τελευταίος που μας ήρθε φτάνει τα 900 και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Το πρόβλημα εδώ είναι διαχρονικό. Αλλά επί 25 χρόνια εγώ που μένω εδώ στις Βασιλιές, ποτέ δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα. Λέω διαχρονικό γιατί οι διακοπές του νερού υπήρχαν πάντα. Από τον Ιούνιο του 2021 που αλλαχτήκαν τα υδρόμετρα και υποτίθεται, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, τα υδρόμετρα καταγράφαν και τα άλλα μια χαρά, τέλος πάντων βάλαν καινούργια υδρόμετρα. Από τότε ξεκίνησε το πρόβλημα. Αυτά τα υδρόμετρα πιθανώς είναι πιο ευαίσθητα στον αέρα. Τα πληρώνετε αυτά τα χρήματα, όχι, ή περιμένετε? Δεν τα έχουμε πληρώσει. Έχουμε πάρει την υπόσχεση από τον κύριο Βουρεξάκη σε συνάντηση που είχαμε μαζί του να μην πληρωθούν οι λογαριασμοί. Κάναμε ενστάσεις, εγώ δύο φορές μάλιστα, χωρίς να γίνει τέλος πάντων να υπάρξει κάποια λύση. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Το πρόβλημα εδώ, τι γίνεται? Το νερό κόβεται σχεδόν μέρα παραμέρα τους καλοκαιρινούς μήνες, μάλλον μετά τον Απρίλιο, μέχρι και τον Οκτώβριο. Και τι γίνεται? Το δίκτυο γεμίζει αέρα και ο αέρας αυτός κάπου πρέπει να εκτονωθεί για να φτάσει το νερό στις δεξαμενές τις δικές μας. Αυτό λοιπόν εκτονώνεται μέσα στις δεξαμενές. Καταγράφοντας λοιπόν κυβικά τα οποία εμείς δεν παίρνουμε ποτέ ως προϊόν, ως νερό που πουλάει η ΔΕΙΑΗ. Όταν αυτό το έθεσε στον κύριο Βουρεξάκη στη συνάντηση τότε που έγινε, μου είπε, εμείς τα υδρόμετρα τα στείλαμε στην ΕΙΔΑΠ στην Αθήνα, τα μετρήσανε, είναι καλά και καταγράφουν σωστά. Του λέω, στην ΕΙΔΑΠ τους είπατε ότι περνάει και αέρας μέσα? Εκεί δεν είχε να μου απαντήσει κάτι. Το πρόβλημα εδώ λοιπόν δημιουργείται με τις διακοπές που υπάρχει στο δίκτυο. Μας υποσχέθηκε ότι θα λάβουν μέτρα ούτως ώστε να μην περνάει ο αέρας, να θα ληφθούν κάποια μέτρα, να μπουν εξαριστικά μεγάλα στο δίκτυο πάνω, ούτως ώστε να φεύγει ο αέρας ο πολύς, ας πούμε. Εμείς τώρα κατά 50% παίρνουμε νερό και κατά 50% πληρώνουμε αέρα. Αυτή είναι η κατάσταση. Μάλιστα. Ελπίζω αυτοί οι λογαριασμοί, επειδή έχουν δοθεί οι υποσχέσεις και επειδή δεν πληρώνονται και περνάνε οι μήνες, να μην βεβαιώνονται στη συνέχεια στην εφορία, γιατί μετά πάει αλλού το πράγμα. Δεν το γνωρίζουμε. Εμείς εδώ, στον καθέναν, όποιος ανοίξει ένα λογαριασμό του, θα δει πάνω υπάρχουν τα ΑΦΜ, υπάρχουν όλα. Οτιδήποτε θέλουν μπορούν να κάνουν. Εν τω μεταξύ, υπάρχει ένα δεύτερο πρόβλημα με τον τρόπο που εκδίδονται οι λογαριασμοί αυτοί. Βγαίνει ένας λογαριασμός έναντι. Έχω τους δικούς μου μπροστά και μπορώ να σας μιλήσω και με στοιχεία. Λοιπόν, βγαίνει ένας λογαριασμός έναντι και χρεώνουν 26 ευρώ. Δεν αναφέρει πουθενά πάνω το προϊόν. Δηλαδή, πόσο προϊόν μου έδωσες για αυτά τα 26 ευρώ. Γράφουν μόνο 26 ευρώ, 13% ΦΠΑ και 24% ΦΠΑ. Το 13% είναι για το νερό και το 24% φαντάζουμε ότι είναι για την αποχέτευση. Εμείς πληρώνουμε δύο φορές εδώ. Αν σας διαβάσω το λογαριασμό, είναι αυτός των 705 ευρώ που σας λέω, έχει 362 ευρώ νερό και 217 ευρώ αποχέτευση, που σημαίνει το πληρώνουμε δύο φορές τον αέρα.
και μία ως νερό, ως προϊόν νερό που πήραμε υποτίθεται, και το άλλο ως νερό που διώξαμε στην αποχέτευση. Γιατί αυτοί τα βγάζουν βάσει των κυβικών αυτών που καταγράφουν τα υδρόμετρα. Οπότε είμαστε δύο φορές χαμένοι. Αυτό ήθελα να σας πω, και αυτό που γίνεται είναι ότι στους λογαριασμούς τους τελικούς που μας βγάζουν, μη βάζοντας τους έναντι λογαριασμούς κυβικά νερού, πάνε συνέχεια προσθετικά και έρχονται τώρα, σε βλέπω στο καινούριο λογαριασμό που μας ήρθε το 12ο, στο εξάμηνο και συγκεντρώνουν όλα τα κυβικά μαζί και μας τα βάζουν εμάς ως λογαριασμό. Αυτό όμως ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα τι εννοείται στο εξάμηνο? Παίρνουν και από τον προηγούμενο λογαριασμό, το συμψηφίζουν? Δεν κάνουν καταμέτρηση κάθε τρίμηνο. Κάνουν κάθε εξάμηνο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όμως, όσα κυβικά και να καταναλώσει κανείς, αυτά όταν συγκεντρωθούν πολλά έχουν κλιμακούμενη χρέωση. Τα πρώτα 36 ευρώ, σας το λέω γιατί έχω μπροστά το λογαριασμό μου, είναι με 0,15. Που σημαίνει τα 36 κυβικά κάνουν 5,4 ευρώ. Μάλιστα. Συν το ΦΠΑ. Τα επόμενα 36 κάνουν 1,2 ευρώ. Τα επόμενα 28 κάνουν 1,60. Και φτάνουμε στην ανώτατη κλίμακα που έχουμε σχεδόν φτάσει εμείς, γιατί όταν τα συσσωρεύσεις αυτά όλα, φτάνει στο μάξιμου. Πάνε μέχρι 5,5 ευρώ. Εμείς εδώ ούτε πισίνες έχουμε, ούτε κήπους να ποτίζουμε, ούτε να κάνουμε, ούτε καλλιεργητές είμαστε. Εμείς έχουμε ένα σπίτι, μένουμε δύο άτομα και αυτή η κατανάλωση δεν μπορεί να υπάρχει. Και ας το δει ο καθένας από αυτό και ο ίδιος ο πρόεδρος, να δει τι λογαριασμό πληρώνει στο σπίτι του. Και μετά θα καταλάβει ότι εμείς δεν μπορούμε να καταναλώνουμε. Και όταν πήγαμε την πρώτη φορά στη ΔΕΗ για να δείτε και τον εμπεγμό, λέμε ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα, ήρθε αυτός ο λογαριασμός. Ναι, λέει, έχετε διαρροή. Όταν πήγαινε ένας-ένας, αυτά συνέβαιναν. Ναι, λέει, έχετε διαρροή και το χάνετε το νερό. Και όταν μαζευτήκαμε όλοι μαζί, μετά ανασκευάσανε και λέγανε μετά θα το δούμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε, θα μπήξουμε. Αυτή είναι η κατάσταση, δυστυχώς. Χριστόφορε, πάνω σε αυτό, σε παρακαλώ πάρα πολύ, όσο καθυστερούν οι λογαριασμοί, τόσο αυξάνονται τα ποσά, μπαίνουν τα πανοπρούκια, άλλη τιμολόγηση, κάτι νεότερο υπάρχει για την ανακούφιση όλων εσάς? Είναι ορθοφανές το πρόβλημα. Κάτι νεότερο δεν υπάρχει, δεν ξέρουμε κάποια εξέλιξη, κάποια ενημέρωση δεν υπάρχει, αλλά δεν μπορείς να στέλνεις ένα λογαριασμό, βλέπεις 1.700 ευρώ ας πούμε, 1.800 ευρώ, 900, 500, 600, 7.000 ευρώ λογαριασμό. Δηλαδή στέλνεις κάποιον άνθρωπο 7.000 λογαριασμό και δεν αναρωτιέσαι ως υπηρεσία, ως άνθρωπος, μα εδώ ρε παιδιά κάτι συμβαίνει ας πούμε. Κάτι συμβαίνει εδώ πέρα, είναι δυνατόν να στείλω σε ένα γεροντάκο ας πούμε 1.500 ευρώ? Αληθινή τώρα η ιστορία που σου λέω, Αγγέλα, και ο άνθρωπος ας πούμε λιποθύμησε. Ο άνθρωπος λιποθύμησε. Δηλαδή, είναι λογικό, έπαθε σοκ ο άνθρωπος. Και μετά κάνει ένσταση, του έρχεται 1.700. Δηλαδή, είναι τρελά πράγματα αυτά. Εκθέτουν τη δημοτική αρχή, εκθέτουν καταρχάς την υπηρεσία, την ΔΕΙΑΗ, ξεκάθαρα τα πράγματα, και εκθέτουν και προσωπικά τον Δήμαρχο Ηρακλείου, ο οποίος έπρεπε να είχε επιληφθεί του θέματος. Θα έπρεπε να είχε επιληφθεί. Νομίζω ότι η υπόθεση αυτή σηκώνει ακόμα και η εισαγγελική παρέμβαση. Δηλαδή προσπαθεί ο κόσμος να ανταπεξέλθει ας πούμε και να ξεπεράσει τις δυσκολίες που υπάρχουν, να πληρώσει τα ρεύματα όλα αυτά. Λίγο πολύ ας πούμε τα ρεύματα, ξέρω εγώ, τα καταφέρνει ο κόσμος και ξαφνικά του έρχεται και το νερό. Δηλαδή μέχρι τώρα ξέραμε το νερό τουλάχιστον. Λύση λοιπόν δεν υπάρχει. Λύση λοιπόν δεν υπάρχει. Στο παρελθόν είχε ακουστεί ότι υπήρχε εκείνη η επιθυμία ή η σκέψη, κύριε Ζέρβα, εσείς από τη δική σας την πλευρά ως κάτοικοι ή ως επιτροπή να προσφύγετε στη δικαιοσύνη συνολικά. Είναι κάτι που το κάνατε? Όχι, δεν το έχουμε κάνει ακόμα. Είναι υποσκέψη αυτό να γίνει, γιατί μάλλον δεν πρόκειται να υπάρξει λύση από ό,τι φαίνεται από την ίδια την υπηρεσία τη ΔΕΙΑΗ. Εμείς δεν μπορέσαμε. Έχουν γίνει δύο συναντήσεις με τον κύριο Βουρεξάκη. Παραμένουμε στις υποσχέσεις χωρίς να υπάρχει κάποια λύση. Περάσαν 9 μήνες από τότε που μας υποσχέθηκαν ότι θα παρέμβουν στο δίκτυο, γιατί έρχεται πάλι το καλοκαίρι. Πάλι το ίδιο πρόβλημα θα έχουμε. Αυτό δεν είναι δηλαδή αυτό που είπε προηγουμένως και ο κύριος Παπαδάκης, ότι και να τα μειώσουν τώρα, να τα μηδενίσουν, το επόμενο καλοκαίρι θα βρεθούμε πάλι μπροστά στο ίδιο πρόβλημα.
και πάλι θα ξανατρέχουμε. Δεν ξέρουμε. Είναι, πάντως εμείς κάνουμε κάποιες ενέργειες ούτως ώστε να κινηθούμε ομαδικά προς τη δικαιοσύνη. Θα το δούμε τώρα τις επόμενες μέρες. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο, και εσάς κύριε Ζέρβα και εσένα Χριστόφορε. Καλημέρα σας από τον 984. Καλή εβδομάδα να έχετε.